Γεννήθηκε στη Γερμανία το 1972. Είναι φιλόλογος της γερμανικής γλώσσας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό τίτλο στην πολιτισμική διαχείριση από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ζει στη Χαλκίδα και εργάζεται στη Μέση Εκπαίδευση Εύβοιας. Μεταφράζει στα γερμανικά ποίηματα σύγχρονων Ελλήνων ποιητών και Ελληνίδων ποιητριών που δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό λογοτεχνικό περιοδικό pin.gr. Έχει μεταφράσει και ποιητές και ποιήτριες από την Αυστρία και το Λίχτενστάιν, συμμετέχοντας στο πανευρωπαϊκό project των εκδόσεων βακχικών «Ανθολογίες νέων ποιητών». Ενίοτε συνομιλεί και με ομοτεχνούς της. Της αρέσει η φωτογραφία. Η κραυγή η άηχη. Η κραυγή μου βασανιστικά άηχη σώνεται, όπως το λαδάκι μες στο λίχνο της αμάθειας. Μια ανάμνηση που δεν υπόσχεται συνέχεια, παραμένει αιώνιος δυνάστης να διαφεντεύει ψυχή και νου σε έναν ορίζοντα αναζήτησης, σταθερά μακρινός, σκοτεινός και ασαφής. Ο χρόνος τα πάντα φανερώνει, πόσο άτοπη ρητορική είναι αυτή. Στο δικό μου χορταριασμένο δρόμο, στο δικό μου ραγισμένο καθρέφτη, ρητορική που εξωστρακίζει ρυπαρούς ήχους υποκρισίας και ταξινομεί αναμνήσεις και εξομολογήσεις και μεροληψίες. Άλογος ο παραλογισμός της προσφυγιάς, ανέπαφα περιστατικά μέσα στο χρόνο. Οι λεπτομέρειες όμως δεν διαθέτουν λογική, δεν διαθέτουν μνήμη, δεν έχουν ιστορία. Αρρωστημένες σκέψεις είναι ενός σύγχρονου σκοταδισμού. Εκολάπτουν υποστηρικτές παρακμιακούς, καλλιεργητές απελπισμένους, που με αδιφάγους σκοπούς και άγνωστες φυσιογνωμίες δεν καταλαβαίνουν πως μέσα στη μαυρίλα μου δεν υπάρχει χρώμα. Και εσύ κανα κάρα μου, να ονειρεύεσαι περιστέρια ειρήνης με κλαδιά ηλιά στα ράμφη τους, φωλιές χελιδονιών και να ειδώνει στην αρθισμένη ροδιά της πατρίδας σου. Ποιητική συλλογή από Καΐδια Ηθικής, εκδόσεις βακχικών 2017.